πολύ σημαντικά θέματα για το χώρο της κτηνοτροφίας συζήτησε το Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, το οποίο συνεδρίασε πριν από λίγες ημέρες στο Αμίντεο. Κάναμε μία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Αμίντεο της Φλόρινας, στα πλαίσια μιας προσπάθειας που γίνεται από το Σύνδεσμο και από την Πασεγιές να αναπτύξουμε νέες επιχειρήσεις γαλακτοκομείας στην περιφέρεια και ιδιαίτερα από τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Συνεδριάσαμε λοιπόν, εκεί μας φιλοξένησε η Ένωση Συνεταιρισμών, η οποία έχει κάνει ένα project, ένα πρόγραμμα δηλαδή, όπου θα αναπτύξει στην περιοχή του Αμιντέου μία γαλακτοβιομηχανία που θα μπορεί, συνεταιριστική, που θα μπορεί να απορροφάει το σύνολο του γάλακτος αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου που παράγεται στην περιοχή. Αρκεί να σας πω ότι στην περιοχή εκεί της Δυτικής Μακεδονίας παράγεται γύρω στις 30.000 τόνους αγελαδινού γάλα. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή, της ανάδειξης αυτής της μελέτης η οποία έγινε και στην οποία παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος μετά από πρόσκληση που του κάναμε εμείς, ο κύριος Φάσας, δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε και δύο πολύ σημαντικά ζητήματα για τους κτηνοτρόφους. Το ένα είναι η γενετική βελτίωση, δηλαδή η καλυτέρευση των φυλών, ώστε να είναι πιο αποδοτικές και πιο υγιείς στην Ελλάδα, των εγωπροβάτων κύρια, που μας ενδιαφέρουν πιο άμεσα. Και συζητήσαμε και το ζήτημα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκτατικοί κτηνοτρόφοι, δηλαδή οι κτηνοτρόφοι κύρια πάλι εγωπροβάτων που δεν τα έχουν σταυλισμένα, τα έχουν έξω και είναι και μετακινούμενοι, που κύρια αυτοί βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Ήταν πολύ καλή συνεδρίαση, γιατί ήταν ανοιχτή, συμμετείχε και πολλοί κόσμος, πολλοί κτηνοτρόφοι, πάνω από 150 κτηνοτρόφοι μετήχαν και άκουσαν τι συζητήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Ακούσαμε και εμείς τις δικές τους απόψεις. Κράτησε δηλαδή μία μέρα ολόκληρη το συμβούλιο αυτό και ήταν ένας γόνιμος προβληματισμός και πρέπει να σας πω ότι αυτό μας βοηθάει να έχουμε δύναμη για να προχωράμε μπροστά σε μια προσπάθεια να λύνουμε προβλήματα των κτηνοτρόφων. Με την ευκαιρία της συζήτησης αυτής θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους τους κτηνοτρόφους, πρώτα συναδελφούς μου, αλλά και σε όλους τους πολίτες, και πάνω απ' όλα υγεία για το νέο χρόνο που έρχεται.